αν έχει ψηθεί ψηφοφορία στο παρελθόν από το Δήμο μέχρι στιγμής, είμαι μία εβδομάδα εδώ και κάθε εβδομάδα ο Δήμος χειραγωγεί εσάς και κάποια από τα κορίτσια τι να ψηφίσουν. Αν έχει γίνει αυτόν, για ποιο λόγο να μην έχει γίνει και σε αυτήν την ψηφοφορία, όταν έχω βγει εγώ. Το εξήγησα το λόγο για τον Δήμο συγκεκριμένα. Εντάξει. Όταν γίνει κάτι η μία φορά, μπορεί να ξαναεπαναληφθεί. Δεν ήμουν μπροστά. Πολύ απλά. Δεν είναι απαραίτητο. Και σε εμά είχε γίνει και είπαμε δεν θα το ξανακάνουμε. Γιατί το πάθημα έγινε μάθημα. Αλλά το ο Δήμο την προηγούμενη εβδομάδα είπε δεν θα ξανακάνουμε να στήσουμε και πήγε να στήσει ξανά το παιχνίδι για να φύγει. Και πώ δεν του βγήκε, ποιο βγήκε ενάντια. Ο Αναστάζης και ο Νίκος. Ήταν μπροστά. Ήταν όλοι μπροστά. Ναι, έγινε τσακωμός εκεί. Ο Αναστάζης με τον Δήμο. Αυτή την κουβέντα, να την κάνετε μετά στον καλά όλοι μαζί. Που εγώ δεν ήμουν μπροστά. Γίνεται. Okay. Επειδή δεν γνωρίζω τώρα, το αναφέρνω. Ο Δήμος και ο Αναστάσης και ο Νίκος ας βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά τι έχει. Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί με τις θεωρητικές και με τα μαθηματικά δεν τα πάω. Δεν είναι θεωρία, είναι facts όσα δεν λέμε. Δεν μίλησα θεωρία, είπα θεωρητική, δεν ξέρω μαθηματικά. Δεν είναι θεωρητική, δεν είναι, ναι. Λοιπόν, okay. Θέλει ο Δήμος, γιατί ναι. Εγώ μόνο με leader θα μπορούσα να τα έχω, να στήσει ψηφοφορία. Και οι μόνοι που αντιτάχθηκαν ήσουν προφανώς εσύ, ο Πελετιέ και ο Αναστάσης. Τα άλλα παιδιά όμως σε πλειοψηφία σαν παρένει περισσότερα. Πώς λοιπόν δεν του βγήκε και βγήκε δημοφιλέστερος ο Νίκος. Ξέρουμε τώρα με χθες ότι... Πώς βγήκε ο Νίκος εν τέλει, αφού στην ψηφοφορία ο δικός μου, ο οποίος κάνει πάρα με τα περισσότερα αγόρια. Πώς αριθμητικά δεν βγήκε, αυτό δεν καταλαβαίνω, μου βγαίνει η αφαίρεση λάθος. Είναι και τα κορίτσια που ψηφίζουν. Ναι, είναι και τα κορίτσια. Ψήφισε καμία κόρκα χθες, αγαπημένο. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω εσύ γιατί παίρνεις το μέρος του. Γιατί τον βλέπω, όταν μιλάει, τρέμει αρχικά. Και εγώ έτρεμα όταν είχα πρώτο έκανα. Ναι, πρώτο έκανα. Τύπα την Ελλάδα, τύπα μπροστά του. Με το που βγαίνει. Εγώ γι' αυτό πήγα μπροστά. Φωνάζει, εντάξει, είμαι ο πιο μισητό και έχω συνηθίσει να. Τον πήρε πολύ κατά. Δεν είσαι ο πιο μισητό. Δεν τον μισούμε. Είσαι ο λιγότερο δημοφιλή. Δεν είσαι καινούριο. Το μίσο είναι πολύ βαριά λέξη. Εγώ σου λέω. Μην το λέτε έτσι ότι είσαι καινούριο, γιατί θα ακουστεί άσχημο γενικά στον κόσμο έξω. Ρε αδερφόλη μου, συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν να ξέρω εγώ το ίδιο και να έχω τα ίδια. Ναι, το ξέρω, αλλά ο κόσμο θα το πάρει πολύ τέτοιο. Είναι ακίνητο και λογικό. Είναι λογικό. Και εγώ περίμενα ότι θα είμαι στον Τάκο. Και στα προηγούμενα πάρω φλόβ, έτσι γινόταν, ρε φίλε. Έβγαινε στον Τάκο καινούριο. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε δύο μήνες μαζί. Τι μου είναι πιο εύκολο να ψηφίσω, τον καινούριο που έχουμε ανταλλάξει τρεις κουβέντες ή το Δήμο. Ρε φίλε, εγώ το παράπονο μου σε σένα είναι, ενώ το ξέρεις, συνειδητοποιείς ότι λογικά ένας καινούριος θα βγει. Αντί να τον κάνεις να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι κακό και κάτι. Έτσι βγήκε από όλους μας να ψηφίσουμε τον καινούριο. Δεν ξέρω πώς το είδες, ευκαιρία να έχεις έναν μαζί σου. Δεν ξέρω πώς το είδες. Αυτό έχει. Δεν ξέρω πώς το άφησες. Είπα εξ αρχής, διαφωνώ με αυτήν την άποψη πως πρέπει να φεύγει κάποιος καινούριος. Και δεν είπα εγώ πρέπει. Μας βγαίνει όλους λογικά και ανθρώπινα. Πρέπει, έχει δίκιο. Είμαστε άνθρωποι εμείς. Έχουμε αισθήματα, συναισθήματα. Ναι, ναι. Καλό. Πρέπει λέχθηκε. Όχι, ρε, πρέπει. Δεν είναι, όχι, ρε, Νικό. Δεν μας δεν πρέπει. Σου είπε κανένας τον άλλο να ψηφίσει τον Γκρις. Αν είσαι με έναν ενάμιση. Υπήρχε συζήτηση. Παραλαμβάνω, η λέξη πρέπει. Τώρα, σαν τη νίκη γίνεσαι, ρε. Είσαι νίκη. Σαν τη νίκη που λέγαμε. Όχι, πρέπει ή μπορεί. Μη κολλά τη λέξη. Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πριν δύο εβδομάδες δεν τον βοήθησε πάρα πολύ. Σε μια συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Πριν μια εβδομάδα το βοήθησε πάρα πολύ. Στο είπα, αφού το βοήθησε πάρα πολύ, ξαφνικά δεν σ' αρέσει. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίστε, βρείτε τα και πορευτείτε αλλιώς. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ δεν είχα κάτι με τον άνθρωπο. Ίσα κάθομαι δίπλα του συνέχεια και με τη σωτηρία. Κάποια σε ένα περιστατικό κάπου σε βοήθησε και σε υποστήριξε κάπου. Είναι μια πρωτόγνωρα δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο σπίτι. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να λειτουργήσω όσο μπορώ αποσβεστικά στους κρατασμούς, τους λεκτικούς που δέχονται. Στο βαθμό που μου αναλογεί, τα έχω καταφέρει ώστε να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ πολιτισμένος διάλογος.